ταυτήκασε, ταυτήκασε, δεν αφιερωμένη στη γλυκιά μας, στη γλυκιά μας, την κυρία Εύη. Την κυρία Εύη που ξέρω πόσο μ' αγαπάει. Αυτά είναι ψίστα, ψίστα. Και εσύ κύριε Σαράντη, γράψα πάνω στα λόγια που σου είπα εγώ και εύχομαι ολόψυχα καλή σου επιτυχία. Έτσι αγάπη μου, εντάξει. Φύγαμε! Βγήκανε ξανά τα γόρια, τα γόρια, τα γόρια, μα εγώ έχω μια στεναχώρια που μιλάς με τον καθένα και δεν ξέρεις ένα αγόρι μου κλαίω για σένα. Βγήκανε ξανά τα γόρια, τα γόρια, τα γόρια κι σου βάζουν λόγια και εδώ δεν ήρθες τώρα δυο νύχτες να μου πάει και τρίτη. Τότε θα 'ν' αργά, γνώμη θα αλλάξω, θα σε ξεχάσω και αύριο θα με σ' άλλη αγκαλιά. Η Εύη Κοντού αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση για την ελληνική δισκογραφία. Σε πολύ μικρή ηλικία κατάφερε να κατακτήσει την πόλη της Θεσσαλονίκης με τις εμφανίσεις της στο θρυλικό τότε Σκορπιό. Κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τη μεγαλύτερη ελληνική δισκογραφική εταιρεία, την Μήνος, και αμέσως βρέθηκε με ένα χρυσό συμβόλαιο και στο στούντιο με τον τότε συνθέτη των επιτυχιών, Τάκη Μουσαφίρη, που υπέγραψε την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική της δουλειά. Εμφανιζόταν στο πλάι του Γιάννη Πουλόπουλου, Δημήτρη Μητροπάνου, Σταμάτη Γονίδη, Αντίπα και του Πασχάλη Τερζή. Μετά από λίγο έρχεται ο δεύτερος της δίσκος, το Κοκτέιλ. Η δισκογραφική της εταιρεία της πρότεινε να κάνει ντουέτο με τον επίσης ανερχόμενο Νότι Σφακιανάκη. Η ίδια αντιπρότεινε τον άγνωστο τότε στην Αθήνα Πασχάλη Τερζή και έτσι βρέθηκαν στο στούντιο για την ηχογράφηση του «Πάλι συνέφιασε». Η πορεία της δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή του μεγάλου δάσκαλου Γιώργου Ζαμπέτα, με τον οποίο είχε ήδη συνεργαστεί στη Φαντασία, το μεγαλύτερο νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας. Η Εύη Κοντού ήταν η τελευταία μούσα του Γιώργου Ζαμπέτα και η συνεργασία τους επισφραγίστηκε με τον ανεπανάληπτο δίσκο «Γεια σου έρωτα», την τελευταία δουλειά του Ζαμπέτα σε στίχους του 40 Αλιβιζάτου. Άρχισαν ξανά οι εμφανίσεις στη Φαντασία με τον Γιάννη Πουλόπουλο αυτή τη φορά. Και μετά από λίγο καιρό και εντελώς ξαφνικά, η Εύη Κοντού αποφασίζει να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας για προσωπικούς της λόγους. Λέγεται ότι υπήρχε μεγάλη διαμάχη με τον τότε παραγωγό της. Κανείς δεν έμαθε γιατί μία από τις καλύτερες φωνές που πέρασαν από το χώρο του τραγουδιού αποχώρησε από την ενεργό δράση στο απόγειο της καριέρας της. Οι παλιοί συνάδελφοι την αγαπούν και την αναγνωρίζουν ως μία μεγάλη φωνή. Κι έτσι, όταν τους επισκέπτεται στους χώρους που εμφανίζονται, την καλούν πάντα να πει έστω και ένα τραγούδι. Δεν έχω το δικαίωμα, για σένα δεν μου λένε, τα στήθια μου να καίνε. Να τρέχω σαν τρελή για να σε βρω, μα λιώνω να πονώ, να λαχταρώ. Αν είναι η αγάπη η αμαρτία, θα πω να το φωνάξω, να το πω πως είμαι αμαρτωλή που σ' αγαπώ. Πού σ' αγαπώ.
Το τραγούδι, που ήταν και είναι η μεγάλη αγάπη της Εύης Κοντού, της χτύπησε και πάλι την πόρτα. Σήμερα βρίσκεται στο στούντιο, όπου ολοκληρώνει το δίσκο της, ο οποίος περιλαμβάνει τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου, Γιώργου Μουκίδη, Βασίλη Δήμα, Γιάννη Φρασέρη και άλλων μεγάλων δημιουργών που αναμένεται να κάνουν την έκπληξη. Έτσι γιατί νιώθει την ανάγκη να καταθέσει την ψυχή της. Όπως το ελληνικό τραγούδι έχει την ανάγκη από την σπουδαία λαϊκή φωνή της Εύης Κοντού. Κοιτάζω όμως μόνο από μέσα τους.